Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη κυβέρνηση στην οποία οι υπουργοί ελπίζουν να πέσουν θύματα παρακολούθησης. Δεν σας αισθανώσω στα άσχημα που δεν σας παρακολουθούν. Δηλαδή ο Άδωνης τι παραπάνω έχει από Ο Γέρα Πετρίτης, ο Σκέρτσος, με σκούτε πάρα πολύ Βαρβιτσιώτης, ο Σταϊκούρας. Είναι δυνατόν, εσείς είσαι ένα στέλεχο. Με ένα Υπουργείο Σημαντικό, το Υπουργείο Ιστορικό, να μην σα παρακολουθούν. Μπορεί <laughs> να είστε σε μια επόμενη λίστα βέβαια. Ελπίζω. Κύριε Βόρ, Βολ... Κύριε... Και τελικά τι κάνουν οι υπουργοί τη κυβέρνηση όταν ενημερώνονται ότι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. Δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν καταθέτε μήνυση. Μα τι Εσύ να εσύς... την κάνει τη μήνυση όταν γίνεται απ' τα πάγια του. του του εισαγγελέα είναι η μία πλευρά. Ακούστε δεν Η μήνυση, επαναλαμβάνω, το μόνο το οποίο θα έκανε είναι να περιπλέξει τη δικογραφία. Αν... Δεν σα έκανε τίποτα ότι σα παρακολουθούσαν. Και γιατί να παρακολουθούν. Ποιο. Αν κάποιο έρθει να μου πει το ποιο αυτό αποκτά ένα νόημα η συζήτηση. Ο Υπουργό Επικρατεία γνωρίζει ποιο τον παρακολουθούσε. Γι' αυτό δεν κάνει μήνυση. Από όσα μέχρι σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προκύπτει ότι τουλάχιστον τέσσερις εν ενεργεία υπουργοί έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης από το Predator. Κανείς τους δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ούτε πρόστιμο θα επιβληθεί στην ΕΕΠ, καθώς αυτό αποφάσισε η ΑΔΑΕ με τη νέα τη σύνθεση όπω τη διαμόρφωσε η κυβέρνηση με αντικοινοβουλευτικέ μεθοδεύσει. Για να καλυφθεί το Μαξίμου και να μην αποκαλυφθεί πού βρίσκεται ο εγκέφαλο του δικτύου παρακολουθήσεων. Ο Πρωθυπουργό και οι Υπουργοί του συμπεριφέρονται όπω οι ένοχοι που θέλουν να κρύψουν στοιχεία. Να είναι σίγουροι όμω. Για αυτή την υπόθεση που τραυματίζει σοβαρά τη δημοκρατία και εκθέτει την πατρίδα μας διεθνώς, η αλήθεια θα λάμψει και όλες οι ευθύνε θα αποδοθούν.